Τι γίνεται στην πόλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα γιορτάσουν μεθαύριο. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε, κάποιοι θα το γλεντήσουν. Και κάποιοι είναι σε νέες σχέσεις. Αποκλειστικό. Είστε έτοιμοι να σας το πω? Περιμένω όλο το βράδυ. Δεν έχει κοιμηθεί, Μαρία. Με το ένα μάτι έτσι είναι. Λοιπόν, ο Μιχάλης Μουρούτσος. Ξέρουμε ότι δεν απασχολεί με την προσωπική του ζωή ο άνθρωπος. Κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο είχαμε μάθει ότι είχε χωρίσει με την προηγούμενη σχέση του με τη Μαρία Δελόγκα. Και τότε, επειδή είχα μιλήσει μαζί του, μου έλεγε: δεν θέλω καθόλου να απασχολώ, δεν θα ξαναπώ την προσωπική μου ζωή. Όμως βρέθηκε μια νέα γυναίκα στο πλευρό του, η Κατερίνα του, το κορίτσι του, με την οποία είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό είναι ανάρτηση που έκαναν εκείνοι. Έκανε αυτά, η φωτογραφία αυτή είναι ανάρτηση που έκανε εκείνος, έκανε ένα story. Άρα το δηλώνει. Βεβαίως, πήγαν ένα ταξίδι. Αυτό θέλει απασχολεί. Εντάξει. Καλά, και επειδή δεν θέλει να απασχολεί, δεν θα ανεβάζει τα post του από τη ζωή του. Είναι θα πολύ ερωτευμένο, δείτε. Τι. Έδειξε με καρδούλα, Κατερίνα κτλ. Έκανε το story του και η κοπέλα έχει ανεβάσει και εκείνη δύο φωτογραφίες στο προφίλ τη. Κούκλα από είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει και εκείνη ένα κοριτσάκι, όπως και ο Μιχάλης Μουρούτσος έχει μια κόρη, μεγάλη, πάει δημοτικό το κοριτσάκι του. Η κόρη του είναι λίγο πιο μικρή. Έχει πάρει διαζύγη και η Κατερίνα περίπου εδώ και 2 χρόνια. Οπότε είναι μια πολύ ωραία σχέση. Ζουν μαζί. Δηλαδή. Ζουν μαζί. Όχι, όχι. Ζουν μαζί και είναι και οι δύο στην ίδια κατάσταση. Τώρα, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι σχέσεις όταν υπάρχουν παιδιά από προηγούμενο γάμο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι ένας πατέρας πολύ ώριμος και ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Αλλά γενικά η συνθήκη του ότι και εγώ έχω ήδη μια κόρη και τώρα ζω με την κόρη της συντρόφου μου. Είναι πολύ δύσκολη για να το περάσει το παιδί του. Ναι, απλά και οι δύο καταλαβαίνουν και κατανοούν και τα προβλήματα και τις δυσκολίες και την καθημερινότητα και το τι θα πει να έχω ένα παιδί. Οπότε δεν χρειάζεται να εξηγείς. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο ο άλλος να μην έχει καθόλου παιδιά. Όχι, για το παιδί του λέω. Για το παιδί. Επειδή το παιδί. Η κόρη του δεν ζει μαζί του, ζει με τη μητέρα της. Ναι. Τώρα ο μπαμπάς ζει με μια άλλη οικογένεια. Ναι. Αυτό παίρνει άλλη μορφή ξαφνικά και πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση πολύ προσεκτική. Αλλά μπορεί να κάνουν και παρέα τα παιδιά. Φυσικά αυτό θα είναι το καλύτερο. Ωραίο. Υπάρχουν οικογένειες που φυσικά, ο μπαμπάς, ας πούμε, για μεγάλο διάστημα παίρνει το παιδί και γίνονται όλοι μια οικογένεια ενωμένη ενώ στο ίδιο σπίτι. Ωραίο το πρώτο ζευγάρι. Ωραίο.